ξέρω. Α. Τώρα τον είδα προχθές που μπήκα σε ένα live. Ναι. Και μπήκαν και οι άλλοι μέσα και τον παρακολουθούσαν. Ναι. Ας το να λέει, αν λένε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ναι, για ποιο λόγο να μας νευριάζουν, ρε παιδί μου, και να βρίζουμε κι αυτά. Όταν λένε διάφορα και δεν ισχύουν, δεν υπάρχει λόγος να παρεκτρέψεις στο διαδίκτυο. Καταλαβαίνεις. Ναι. Ας λένε, ισχύουν, όχι, κλάιμα. Αλλά, όπως βλέπεις, και η Νάση δεν ξηγείται ωραία. Πάλι τα ίδια κάνει. Ναι. Πάλι πετάει σπόντες, πάλι λέει μαλακές ότι είναι φίλος μου αυτός. Εδώ, μωρή. Κάθεσαι και στείνεις εργά και στην αποπίζω στον ένα και στον άλλο και λες ότι εγώ δεν ξηγέμαι καλά. Βρε ουστ παραπέρα τσόκαρο από εμένα, σου είπα. Εμένα δεν θα με χρησιμοποιήσεις για τίποτα. Το καταλαβες. Εγώ μια χαρά ξηγέμαι. Άντε πήγαινε τώρα να τα βρεις με όλους αυτούς. Τι έκανες? Δίνεις τον κόμπρα αυτά που θες να βγάλεις εσύ για να έχει αυτός αυτό το πρόβλημα. Δικό του πρόβλημα. Δεν με νοιάζει. Ότι μπαίνω σε όλα τα live και με πετάνε έξω. Ναι, ναι. Ότι μόνο αυτή με βάζει στα live της. Τι λέει μόνο? Τι λέω? Εγώ δεν μπαίνω στα live της, να σας παράθυρο. Δεν μπαίνεις. Δηλαδή. Απαράθυρο, όχι, αλλά κάπου. Βλέπω, κάτω, γράψω, το και δωράκια πετούσες. Εγώ μπαίνω στο Σουριάννη, άντε και καμιά φορά στις βάσους. Πήγες και πέταξες εσύ στην Αλίκη Φάλαινα, την οποία έχεις σκυλοκατηγορήσει στην αποπίσω της. Μωρή, δεν είσαι με τα καλά σου. Αυτά εμένα δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, όντως. Πάλι τα ίδια. Ναι. Άστιν, δεν θα ασχοληθώ άλλο. Έχει φάει και μία μινισούλα, την οποία, όπως βλέπεις, δεν θα αποσύρω. Αποσύρεις, δεν αποσύρεις. Πραγματικά, στο τέτοιο μου, μετά από την ομολογία σου στις Αναστασίες της Κάρμα το live, που είπες ότι ναι, εγώ σε προκαλούσα και καλά έκανες και απαντούσες. Για σκέψου τι που θα πάει η μήνυσή σου σε λίγο. Κλαπ, στο καλάθι. Αν έκανες, εγώ δεν πήρα τίποτα ακόμα. Αν έκανες, κάποια στιγμή θα την πάρω. Κοίτα να δεις μετά από όλα αυτά πού θα πάει η μήνυσή σου. Το θέμα είναι μην πας και εσύ πουθενά. Μην πας σε κάποιο ψυχιατρίο. Γιατί σε βλέπω για ποιο να καταλήγεις με όλα αυτά που κάνεις. Δεν σε βλέπω για πουθενά άλλο. Στεφανή, γιατί δεν άξεις. Θα σου πάντα, αυτά. Αυτά, Το έχω, τώρα πριν λίγο μιλούσα με την δικηγόρο. Είναι για αυτά τα μαϊμούνια από το Instagram. Έτσι, το αυτόνομο ήταν ένας μαλάκας εκεί, ο Αντωνίου, να πούμε, που έκανε live. Θα φτιάξει τώρα ένα τίτλο της ομάδας του, π.χ. τη λέγανε αυτόνομο. Και κάνανε μαλακίες. Ακριβώς, Νικόλα. Έτσι, σε άτομα με χαμηλό IQ. Τέλος πάντων, όπως είναι τώρα ο Κρίς, ας πούμε. Ο Κρίς, τον βάζουν μπροστά, κάνει τις μαλακίες για να έχουν το άλλο. Θεί ότι να, αυτός μωρέ δεν του κόβει, είναι χαμηλό IQ, γιατί ξέρουν ότι κανείς δεν θα κάνει μήνυση στο Χρυσάγγελο. Ξέρω εγώ τι κάνουνε. Λοιπόν, και πολεμούνε τώρα να με βγάλουν εμένα τρελή, έτσι. Την Νάνση που λένε ότι είναι τρελή του ψυχιατρίου, τα ίδια. Ό,τι κάνουν τώρα στην Νάνση, κάνουν και σε μένα. Για να καταλάβεις. Ναι, αλλά εγώ θα τους πάω τρένο. Η υπόθεσή μου εκδικάζεται τον Οκτώβριο, νομίζω. Και θα τους πάω τρένο, γιατί εμένα πήγε να παίξει εργάκι ο Άκης, αλλά δεν έπιασε. Και έκανα πάσα του Σωτήρη και την έκανε τη μαλακία ο Σωτήρης τώρα, καταλαβες. Λοιπόν, άσε κυνηγάνε τώρα το Σωτήρη. Αν μπορείς να τους πας. Άσε να κυνηγάνε τώρα το Σωτήρη. Κοίτα να δεις όμως.